των εγγυήσεων, του αυταρχισμού, της επίθεσης στους αδυνάμους, της εξυπηρέτησης των κρατικών ημετέρων, της διασπάθησης του δημοσίου χρήματος, της απαξίωσης του δημοσίου πλούτου και της εκποίησης της δημόσιας περιουσίας. Φίλες και φίλοι, αυτή τη νίκη τη χρωστάμε στους εαυτούς μας, τη χρωστάμε στα παιδιά μας, τα γεννημένα και τα αγέννητα, τη χρωστάμε στις επόμενες γενιές, αλλά επειδή από αυτήν εδώ την πόλη έχει ξεκινήσει και το σύνθημα «Ζή ο Τεμπονέρα ζή» με πέτρουλα λαμπράκι μας οδηγεί, θέλω να πω ότι την νίκη αυτή την χρωστάμε και στη μνήμη. Την νίκη την χρωστάμε και στη μνήμη όλων εκείνων που ιστορικά αγωνίστηκαν απέναντι στον αυταρχισμό, απέναντι σε δικτατορίες και απολυταρχίες, απέναντι σε ζυγούς και εισβολείς και απέδειξαν ότι όταν οι λαοί αντιστέκονται και παλεύουν, όταν οι κοινωνίες συστρατεύονται και διεκδικούν, τότε είναι εφικτές και οι πιο μεγάλες, οι πιο απροσδόκητες ανατροπές. Είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι στην Αχαΐα την τελευταία διετία. Αίγιο, τα ιστορικά Καλάβρυτα, κάπου Αχαγιά, λόγω των Αγροτών και σήμερα εδώ στην καρδιά της Πάτρας. Και με πολύ μεγάλη ευγνωμοσύνη θέλω να αποδώσω στους συναδέλφους και συντρόφους μου, στη Μαρία και στον Βασίλη, που θα έχετε και την χαρά και την τιμή να τον εκλέξετε περιφερειάρχη στην περιοχή. Θέλω να τους αποδώσω τα εύσημα, γιατί είναι ένα ζωντανό κομμάτι της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, μιας κοινοβουλευτικής ομάδας ζώσας και δρόσας, όχι μοιραίας για τον τόπο, όπως είναι οι κοινοβουλευτικές ομάδες του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, αυτών των δύο κομμάτων που επί 40 χρόνια, φίλες και φίλοι, 40 χρόνια στη μεταπολίτευση, εναλλάσσονται στην εξουσία, διακυβερνούν αυτόν τον τόπο, διαχειρίζονται τα δημόσια πράγματα, τη δημόσια εξουσία, τη δημόσια περιουσία, και τα αποτελέσματα είναι αποστομωτικά, είναι βιωτικά. Οι συνυπεύθυνοι για την χρεοκοπία, οι αμετανόητοι πολεμήρες του τόπου, δεν αξίζουν άλλη ευκαιρία. Και αν είχαν λίγη τσίπα, αν είχαν λίγο φιλότιμο, αν είχαν λίγη μέσα, θα είχαν αποσυρθεί αναγνωρίζοντας την παταγώδη αποτυχία τους και ζητώντας συγγνώμη από τους πολίτες που τους εξαπάτησαν, που τους κατέστρεψαν, θα στέκονταν με δέος και με αίσθημα εσχήνης και οδύνης απέναντι στην ανθρωπιστική κρίση που δημιούργησαν και την καταστροφή της χώρας για την οποία είναι υπέτη και για την οποία θα λογοδοτήσουν. Όμως, σήμερα λίγες μέρες πριν τις κάλπες, είναι ξεκάθαρο ότι οι συνυπεύθυνοι της χρεοκοπίας και της καταστροφής ζητούν να παραμείνουν στα πράγματα με ένα προκλητικό συγγνώμη λάθος. Πάμε ξανά. Ζητούν να ξανακυβερνούν και αρνούνται το δικαίωμα μιας άλλης πολιτικής δύναμης της αριστεράς να διεκδικήσει, να χαράξει και να δώσει τη λύση. Και το χειρότερο, αρνούνται το δικαίωμα του ελληνικού λαού να κάνει μια διαφορετική επιλογή. Φίλες και φίλοι, δεν χρειάζεται να μιλήσουμε εμείς για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Έχουν οι ίδιοι αναλύσει ο ένας για τον άλλον καλύτερα από τον καθένα τα ανομήματά τους. Έχουν οι ίδιοι καταμαρτυρήσει ο ένας τον άλλον καλύτερα από τον καθένα τα εγκλήματά τους.
την οποία προειδοποιούσαμε και ζητούσαμε. Αυτοί που απεργάζονται τη μετατροπή των κομμάτων τους σε νέα μορφώματα, με άλλα ονόματα, Ελιά, Νέα Ελλάδα και ούτω καθεξής, να μην φορτώσουν στην πλάτη του ελληνικού λαού κι άλλα χρέη, να μην φορτώσουν στην πλάτη του ελληνικού λαού τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που χρωστάνε τα κόμματά τους από δάνεια που πήραν, από τις τράπεζες που εν συνεχεία χάρισαν, από τους τραπεζίτες που με τροπιαστικές διατάξεις αμνίστευσαν οι ίδιοι στη Βουλή. Φίλες και φίλοι, απέναντί μας έχουμε δύο κόμματα που λιμένονται την πολιτική ζωή σε ολόκληρη τη μεταπολίτευση, που συμπυκνώνουν τη πιο διεφθαρμένη διακυβέρνηση, που ενσαρκώνουν την πιο διαπλεκόμενη συγκυβέρνηση, που εγκολπώνουν και ανακυκλώνουν το πιο έκτοτο ηθικά και πολιτικά προσωπικό. Γι' αυτό εμείς λέμε, μεθαύριο έχουμε τρεις κάλπες, μία επιλογή να τους νικήσουμε, τρεις κάλπες, ένα δημοκρατικό καθήκον, να δώσουμε και να κερδίσουμε τον αγώνα, να στείλουμε στα σπίτια τους αυτούς που έχουν στρογγυλοκαθίσει στην εξουσία και στο σβέρκο του ελληνικού λαού. Φίλες και φίλοι, αρέσκεται ο Πρωθυπουργός να κάνει επικοινωνιακές εκστρατείες. Έμαθα βέβαια ότι έρχεται στην Πάτρα μεθαύριο σε κλειστό χώρο. Δεν ξέρω αν θα είναι περιφρουρημένος όπως στη Μυτιλήνη, όπου δεν επέτρεπαν στους δημοσιογράφους να μπουν για να καταγράψουν την ικτρή συμμετοχή. Αρέσκεται όμως στο να κάνει επικοινωνιακές εκστρατείες και να εμφανίζεται ως μάγος, ο οποίος το είπε και το έκανε. Επικοινωνιακές εκστρατείες προσβλητικές για την νοημοσύνη μας. Είπε ο Πρωθυπουργός και έγινε. Είπε ο Σαμαράς και έγινε. Επικοινωνιακές εκστρατείες τις οποίες έχει δώσει και το σύνθημα σταθερά μπροστά.gr. Νομίζω ότι καλύτερο θα ήταν να δώσει το σύνθημα «Πουλάω φύκια για μεταξωτές κορδέλες.gr» ή «.pr» για την προδοσία της λαϊκής εντολής, για την προδοσία της ελπίδας, για την προδοσία της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού. Φίλες και φίλοι, ακούμε, συμπληρώνουμε 4 έτη μνημονίου και 2 χρόνια διακυβέρνηση Σαμαρά και ακούμε να γίνεται απολογισμός και κάποιοι να βγάζουν πλεόνασμα. Θα κάνουμε και εμείς, θα σας κάνω ένα πολύ σύντομο απολογισμό και με αυτό θα σας χαιρετήσω. Θα κάνουμε όμως ένα σύντομο απολογισμό και εμείς, γιατί είναι καλοί οι απολογισμοί και ενδεικτικοί οι αριθμοί. Απολογισμός λοιπόν. 1.400.000 άνεργοι, 200.000 νέοι επιστήμονες που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό, το 1/3 του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας, πάνω από 4.000 αυτοκτονίες και απόπειρες αυτοκτονιών, 300.000 σπίτια χωρίς ρεύμα εν έτη 2013-14, ανθρώπινα θύματα στους νέους και στα παιδιά, θύματα της ανέχειας, της λιτότητας, των μνημονίων. Τα παιδιά στη Λάρισα, οι σπουδαστές που πέθαναν προσπαθώντας να ζεσταθούν από μαγκάλι, η μικρή Σάρα στη Θεσσαλονίκη, ο 18χρονος νεαρός στην Αθήνα που πήδηξε από το λεωφορείο και σκοτώθηκε για να μην πληρώσει, να μην ελεγχθεί για εισιτήριο 1,40 €. Εκατοντάδες πρόσφυγες πληγμένοι στις ελληνικές θάλασσες από την εξαιρετική μεταναστευτική πολιτική του κυρίου Σαμαρά και της Ευρώπης της κυρίας Μέρκελ. Πάνω από 400 νόμοι εφαρμοστικοί των μνημονίων. Αυτά για εκείνους που λένε ότι τελειώνουν τα μνημόνια επί συγκυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ. Εκατοντάδες χιλιάδες
διατάξεις σκληρών μέτρων που διαλύουν το κράτος πρόνοιας, το κράτος δικαίου, το κοινωνικό κράτος, την τοπική αυτοδιοίκηση, καταστρέφουν τις περιφερειακές δομές, καταστρέφουν τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, ερημώνουν την περιφέρεια, αποδεκατίζουν τους αγρότες, τους εργαζομένους και τη νέα γενιά. 24 πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, πράξεις εκτροπής, πράξεις παράκαμψης της κοινοβουλευτικής λειτουργίας που παραβιάζουν το Σύνταγμα και είναι μαχαιριές στην καρδιά της δημοκρατίας. Κανένας φορέας δημόσιας ραδιοτηλεόρασης μετά το Μαύρο στην ΕΡΤ. Με την 20η πράξη νομοθετικού περιεχομένου το πέτυχαν αυτό. Δεν πέτυχαν όμως να κάψουν το φρόνημα, δεν πέτυχαν να αποστομώσουν και να φημώσουν τους εργαζομένους της ΕΡΤ και της ΕΡΤΑ και της ΕΡΑ σε όλη την επικράτεια, οι οποίοι δίνουν μάχη ζωής, μάθημα αγωνιστικότητας και εμπνέουν όλους μας να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι την νίκη. Συνεχίζω τον απολογισμό. 700 εκατομμύρια ευρώ χαρισμένα στους καναλάρχες της ιδιωτικής τηλεόρασης με τον σκανδαλώδη διαγωνισμό με τον οποίο δόθηκε το ψηφιακό φάσμα σε όλη την επικράτεια στην Τριτζέα. Εκατοντάδες χιλιάδες απολυμμένοι, μεταξύ των οποίων οι πιο αδύναμοι που υφίστανται και τον αυταρχισμό και τα χημικά. Από τους απεργούς στη Χαλιβουργία, τις καθαρίστριες του Υπουργείου Οικονομικών, τους αυτοί φαίνεται είναι οι πιο περιττοί. Αυτοί φαίνεται δημιούργησαν το δημοσιονομικό πρόβλημα και χρεοκόπησαν τη χώρα. Συνεχίζω τον απολογισμό. Τρεις επιστρατεύσεις μέσα σε 2 χρόνια. Τρεις επιστρατεύσεις εργαζομένων και απεργών, των εργαζομένων στις συγκοινωνίες, των αυτεργατών, των εκπαιδευτικών. Τι ιδέα κι αυτή. Να θες να κάνεις τους δασκάλους οπλίτες την ίδια ώρα που παραδίδεις την παιδεία στα ιδιωτικά συμφέροντα. Και συνεχίζω και ολοκληρώνω τον απολογισμό. Καμία εξεταστική επιτροπή για τις ευθύνες που μας οδήγησαν ως εδώ. Ούτε καν η μία και μόνη εξεταστική επιτροπή για το πώς φτάσαμε στο μνημόνιο. Η μία και μόνη εξεταστική επιτροπή που υποσχόταν ο κύριος Σαμαράς. Τη ζητήσαμε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Την απέριψαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Καμία εξεταστική επιτροπή λοιπόν, ούτε για το μνημόνιο, ούτε για την ΕΡΤ, ούτε για τα εξοπλιστικά σκάνδαλα. 168 ποινικές δικογραφίες κατά υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που αραχνιάζουν στα συρτάρια της νομοθετικής υπηρεσίας της Βουλής με ευθύνη του Προέδρου της Βουλής και των κομμάτων που έχουν κάνει τον νόμο περί ευθύνης υπουργών νόμο υπόθαλψης ημετέρων και αλλήλων. Όμως εμείς τους υποσχόμαστε ότι αυτός ο νόμος, αυτή η σκανδαλώδης προνομιακή μεταχείριση εκείνων που άσκησαν εξουσία και παραβίασαν την νομιμότητα και διασπάθησαν το δημόσιο χρήμα και ζημίωσαν το δημόσιο συμφέρον θα ελεγχθεί. Απολογισμός. Δεκάδες ντροπιαστικές ρυθμίσεις αμνίστευσης ευθυνών, υπόθαλψης ημετέρων, αμνίστευσης και ασυλίας στους τραπεζίτες που έδωσαν δάνεια στα κόμματα, σε εκείνους που διενεργούν τις αποκρατικοποιήσεις, σε εκείνους που ελέγχονται για διαφθορά και μίζες, φορολογικές διευκολύνσεις σε υπόλοιπους μεγαλοκαταθέτες, δεκάδες ρυθμίσεις εξυπηρέτησης, ακόμη και των ελεγχομένων προσώπων για τη λίστα Λαγκάρντ. Γιατί η διερεύνηση που έγινε με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ έμεινε μισή, τον κύριο Βενιζέλο τον προστάτευσε η Νέα Δημοκρατία ξανά και ξανά και αυτή την πομπή, από αυτή την πομπή δεν θα ξεπληθεί εύκολα ο κύριος Σαμαράς που μετέτρεψε το κόμμα του σε σωματοφύλακα του κυρίου Βενιζέλου.
την ίδια ώρα με μεγάλες προβλέψεις, ρυθμίσεις κατανόησης. Κατανόηση σε ποιους εν καιρό μνημονίων, στους καναλάρχες, στους μεγαλοεργολάβους του δημοσίου που έχουν αναλάβει τους αυτοκινητοδρόμους με τα εξαίσια αποτελέσματα που γνωρίζετε. Σε αυτούς δίνονται ξανά και ξανά φοροαπαλλαγές, διευκολύνσεις για την εκτέλεση των συμβάσεών τους. Για αυτούς είναι αμέριστη η κατανόηση των κομμάτων της συγκυβέρνησης. Καμία ρύθμιση όμως ανακούφισης των υπερχρεωμένων πολιτών και απόρριψη του νομοσχεδίου που προτείναμε ο ΣΥΡΙΖΑ για μια σύγχρονη συσάχθεια για τη διαγραφή χρεών των υπερχρεωμένων δανειοληπτών στο βαθμό που μειώθηκαν οι αποδοχές τους κατά την περίοδο του μνημονίου. Αυτή η συσάχθεια, αυτή η απελευθέρωση από τα χρέη που έχουν εξανδραποδίσει την κοινωνία και βαραίνουν στους ώμους των πολιτών είναι μια δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ και κατατεθειμένη πρόταση νόμου από τον Αύγουστο του 2012. Και βέβαια καμία δημόσια τράπεζα δεν απέμεινε αφού ξεπούλησαν και εξευτέλησαν τις δημόσιες τράπεζες, την αγροτική και το ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Φίλες και φίλοι, ολοκληρώνω τον απολογισμό, αλλά πρέπει να τα πούμε, γιατί φαντάζομαι θα τα απαντήσει ο κύριος Σαμαράς μεθαύριο που θα έρθει κλειδωμένος σε κάποιο καφενείο. 60 αναπάντητες επίκαιρες ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό. Δεν έχει υπάρξει άλλος Πρωθυπουργός που να μην απαντήσει ούτε μία επίκαιρη ερώτηση που απευθύνεται στον ίδιο. 15 ερωτήσεις επίκαιρες που έχει υποβάλει ο Αλέξης ο Τσίπρας, σε καμία δεν έχει έρθει να απαντήσει ο κύριος Σαμαράς, ο κρυπτόμενος κύριος Σαμαράς, ο οποίος δεν αντέχει το κοινοβουλευτικό διάλογο, δεν αντέχει τη δημοκρατία και την κοινοβουλευτική λειτουργία, γι' αυτό και αποφεύγει και την προημερησίας διατάξεως συζήτηση που δύο φορές έχει ζητήσει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη δολοφονία του Παύλου Φύσα και εν συνεχεία από την τρομακτική αποκάλυψη του παρασκηνιακού και παρακρατικού ρόλου του κυρίου Μπαλτάκου, του alter ego του κυρίου Σαμαρά στην υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Φίλες και φίλοι, τα πράγματα για μας είναι ξεκάθαρα. Έχουμε μπροστά μας τρεις κάλπες, μία επιλογή, να κόψουμε ΣΥΡΙΖΑ τα μπλοκάμια της διαπλοκής και της κακοδιαχείρισης σε δήμους με τον Κώστα τον Σπαρτινό εδώ, σε περιφέρειες με τον Βασίλη τον Χατζηλάβρο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τις υποψήφιες ευρωβουλευτήνες και τον υποψήφιο ευρωβουλευτή μας, αλλά και με τον Αλέξη τον Τσίπρα επικεφαλής, τον οποίο το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς επέλεξε ως σύμβολο των μαχών της αριστεράς σε όλη την Ευρώπη και τέλος σε εθνικό επίπεδο, γιατί θα προκαλέσουμε τις εθνικές εκλογές. Είναι για μας τρεις κάλπες, ένα δημοκρατικό καθήκον, μια υποχρέωση να διακόψουμε με την ψήφο μας το μνημονιακό όλεθρο που έχουν δημιουργήσει και τροχιοδρομήσει ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Φίλες και φίλοι, αποχαιρετώντας σας, σας καλώ να σκεφτείτε